Πάμε τώρα στις δημοτικές εκλογές. Στο Δήμο Βόλου, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Μάρκος Βαξεβανόπουλος, με το ψηφοδέλτιο του κύριου Παπαπέτρου. Θα τον δούμε αμέσως τώρα, είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Βαξεβανόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια κιόλας για το εκλογικό. Εκλέγεστε δεύτερος, ή άλλαξε? Ευχαριστώ πολύ. Άλλαξε κάτι στη σειρά? Όχι, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βόλου είμαι δεύτερος μετά τον κύριο Βενέτη. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή θέση. Είστε πάνω από πολλούς γιατρούς και κάτω από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Τι άλλο θέλετε? Νιώθω ότι ο λαός του Βόλου, οι ψηφοφόροι αυτοί με τίμησαν. Αλλά εγώ το βλέπω από την άλλη. Βλέπω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση και πρέπει εγώ να τους τιμήσω, να τους υπηρετήσω και να διεκδικήσω με ακόμη περισσότερο ζήλο αυτά τα μεγάλα αιτήματα που έχουμε εδώ και χρόνια. Για την καύση σκουπιδιών, για το εργοστάσιο του SRF, να μην γίνει το LNG και φυσικά οι βόμβες αυτές που έχουν σκάσει. Στο Χαδά ο βιολογικός δεν λειτουργεί και με το πόσιμο νερό τι γίνεται. Αυτά είναι μεγάλες υποχρεώσεις, τις οποίες θα πρέπει να πιέσουμε η νέα Δημοτική Αρχή να τις λύσει. Ο λαός του Βόλου επέλεξε όχι τη δικιά μας Δημοτική Αρχή του κύριου Μπέου, το σεβόμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Θα πρέπει να ασκήσουμε υγιή αντιπολίτευση, γόνιμη αντιπολίτευση, για να γίνουν έργα ουσίας και να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε είτε με τις φωτιές του καλοκαιριού, είτε με τις πλημμύρες του Σεπτέμβρη. Κύριε Βαξεβανόπουλε, βγάλατε μία ανακοίνωση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που λέγατε ότι δεν είστε σίγουρος αν θα συμμετέχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι σας οδηγεί σε αυτό? Γράφετε και για λόγους σωματικής ακεραιότητας. Θα σας εξηγήσω. Έχω κάνει κάποια βίντεο στα οποία εξηγούσα κάποιες δυσλειτουργίες του Δήμου Βόλου, είτε με τις πλημμύρες, είτε με τις φωτιές. Τα είχα δημοσιοποιήσει στο TikTok αυτά τα βίντεο. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν να έχουν πάρα πολλά views, πολλές θεάσεις, δηλαδή πάνω από 50.000, πάνω από 100.000, πάνω από 200.000, ξεκίνησα να δέχομαι κάποια μηνύματα υβριστικά. Αυτά τα καταλαβαίνω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και πολύ νοήμονες, θα εξαπολύσουν ύβρις. Όταν σε κάποια φάση όμως αυτά άγγιξαν το όριο των απειλών, και ειδικά παρατήρησα ότι μετά τις εκλογές είχαν κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο, αυτό με ανησύχησε, όχι τόσο πολύ για μένα όσο για την οικογένειά μου. Γι' αυτό απενθύθηκα με την ανακοίνωσή μου, η οποία δεν είναι ανακοίνωση αποχώρησης όπως ψευδός και παραπληροφορώντας έγραψε ο Ταχυδρόμος. Είναι μία ανακοίνωση η οποία θέτει πρώτων ευθυνών. Καλό τον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας, καλό την ελληνική δικαιοσύνη να προστατεύσουν κάθε πολίτη και ειδικά ένα θεσμικό, έναν δημοτικό σύμβουλο να ασκήσει τα καθήκοντά του χωρίς την πίεση του φόβου και του τρόμου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και θεωρώ ότι είναι αυτονόητο σε μια δημοκρατική χώρα και έναν τόπο που πιστεύω υπάρχει δημοκρατία. Και εσείς νομίζετε ότι έχουμε δημοκρατία και πρέπει ελεύθεροι να είμαστε, να ασκούμε τα καθήκοντά μας και κυρίως να εκφράζουμε την άποψή μας, όσο αντίθετη και αν είναι με του Δημάρχου ή του οποιοδήποτε άλλου. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτές οι υβριστικές επιθέσεις που δεχθήκατε είναι επειδή ακριβώς εκλεγήκατε σε αυτή τη θέση ή επειδή κατήλθατε στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο του κύρου Παπαπέτρου? Θεωρώ ότι κάποιοι με θεωρούν ως απειλή. Δεν ξέρω πώς το έχουν στοιχειοθετήσει και πώς το έχουν οργανώσει. Εγώ θέλω να τους πω κάτι. Δεν είμαι απειλή για αυτούς που θέλουν το καλό του τόπου. Θέλω να βοηθήσω, θέλω να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαι απειλή για αυτούς που θα μας ξαναοδηγήσουν σε καταστροφές. Πολίτες μη ενημερωμένοι είναι απειλή για τον τόπο. Θεωρώ ότι το επιστημονικό μου κομμάτι ουσιαστικά ενημερώνει τον κόσμο και θέτει πρώτων ευθυνών τους αυτούς που μας διοίκησαν, τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Μπέο. Ο κύριος Μπέος εξελέγει και πολύ πιθανώς βλέπω να κάνουν το λάθος οι αγαπητοί Θεσσαλοί
και ίσως να εκλέξουν τον κύριο Αγοραστό χωρίς να τον τιμωρήσουν για αυτά που έχει ευθύνη. Που πνιγήκαμε στον Κραυσίδωνα, πνιγήκαμε στο Νέο Δέλτα. Έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Πραγματικά απορώ και ανησυχώ για το ποιόν του κόσμου. Τι εννοείτε, κύριε Βαξεβανόπουλε, ανησυχείτε, δηλαδή μήπως κάποιος σας κάνει κακό, σας χτυπήσει, σας επιτεθεί? Είχατε τέτοια δείγματα? Δεν είχα τέτοια δείγματα, αλλά τα μηνύματα που έχουν έρθει με ανησυχούν. Ναι, στην αστυνομία πρέπει να πάτε. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ο χώρος των κοινωνικών δικτύων τέτοιος. Ήδη έχω μιλήσει με τον επικεφαλής της παράταξής μου, ο οποίος με συμβούλεψε και άμεσα θα πάμε στην αστυνομική διεύθυνση Μακρουτσίας, θα κανονίσουμε και ένα ραντεβού με τον διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης, να τον ενημερώσουμε και φυσικά να του ζητήσουμε... Δεν χρειάζεται να πάτε και στο διευθυντή, θα πάτε στο διοικητή της ασφάλειας και να του πείτε αυτό και αυτό συμβαίνει. Και αν χρειαστεί να προστατευτείτε κιόλας, δεν το συζητάμε. Για όνομα του Θεού. Δεν σημαίνει το να διαφωνούμε, να συμφωνούμε ή οτιδήποτε άλλο, είναι άσχετο με το... Απλά εγώ ανησυχώ πώς είναι δυνατό... Μπορεί κάποιος να εκφράζεται ή όχι. Θεσμικά, τα οποία ψηφίζονται να δέχονται τέτοια μηνύματα, τέτοιες απειλές. Θεωρώ ότι αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται σε μια δημοκρατική χώρα. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχει υποψία να είναι και κάτι οργανωμένο. Τι εννοείται οργανωμένο, δεν είναι κάποια παλαβή, γιατί παλαβός είναι. Κάποια παλαβή είναι, προφανώς. Κατά την άποψή μου είναι κάποια παλαβή, οι οποίοι στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Είτε είναι υβριστικά, είτε είναι απειλητικά. Γιατί θεωρείτε ότι χάσατε τις εκλογές? Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα. Αλλά ήταν εύκολες εκλογές. Ο Μπέος ήταν αυτός που έριχνε χαστούκια, ήταν ο υβριστής, ήταν αυτός που μιλούσε έτσι όπως μιλούσε, ξέρω εγώ, με την ορολογία που μιλάει. Κατ' εσάς δεν είχε κάνει έργο. Ήταν 10 μέρες ο Βόλος χωρίς νερό. Ήταν εύκολο για σας. Πώς χάσατε έτσι τόσο και με τέτοια διαφορά 20 μονάδες από ένα τόσο κακό δήμαρχο? Υπάρχει ένα καθεστώς στην πόλη μας. Υπάρχει ένα καθεστώς πελατειακών σχέσεων. Υπάρχει μια κακοδιοίκηση και μια άμεση εξάρτηση των πολιτών. Υπάρχει φόβος στην πόλη μας. Υπάρχει βέβαια, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Τι εννοείτε, ότι οι Βολιώτες φοβήθηκαν τον Μπέο, μην τους δίρει, ας πούμε, και ψήφισαν Μπέο? Όχι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι υπάρχει, όταν λέμε πελατειακές σχέσεις, έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα αυτή η μορφή καθεστώτος. Επίσης, το θέμα είναι ότι και εμείς δεν καταφέραμε να δείξουμε στον κόσμο και να μεταφέρουμε στον κόσμο το πρόγραμμά μας. Δεν είχαμε φυσικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί μας. Εσείς προς τιμήν σας καλέσατε δημοτικούς συμβούλους. Κύριε Βαξεβανόπουλε, μισό λεπτό λίγο. Τι εννοείτε δεν είχατε τα μέσα μαζί? Μιλάμε κάθε εβδομάδα. Σαφώς. Κάθε εβδομάδα μιλάμε. Αλλά μιλάμε μόνο σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και υπάρχουν άλλα τέσσερα. Όταν εσείς... Όχι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κύριε Βαξεβανόπουλε. Όχι, όχι, κύριε Βαξεβανόπουλε, όχι. Αφήστε τα άλλα τέσσερα και τα άλλα τρία. Μιλάτε στο δελτίο ειδήσεων που κάνει ο Μάκης ο Θεοδόρου και η Ιωάννα Υπουροπούλου. Το βλέπει όλος ο Βόλος. Δεν είναι η δικαιολογία αυτή. Δεν ισχύει, το καταλαβαίνετε. Μιλάτε στα μέσα ενημέρωσης. Να σας πω κάτι, κύριε Θεοδόρου. Είναι ένας μήνας προεκλογικής περίοδου. Επαναλαμβάνω, προς τιμήν σας και προς τιμήν του καναλιού, υπήρχε ισονομία, ελευθερία. Και προεκλογικά τον βγάλαμε, δεν τον βγάλαμε? Ιωάννα, είχαμε μιλήσει με τον... Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να είχαμε μιλήσει και μαζί σας. Τη μία εμφάνιση την κάναμε, έτσι δεν είναι? Και μαζί μου και με τον κύριο Παπαπέτρου, ναι. Δεν αλλά νομίζετε ότι αυτή η ιστορία, τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα ενημέρωσης... Τι δεν κάνατε καλά εσείς, κύριε Βαξε? Κάτι δεν κάνατε καλά. Και ένας τόσο κακός δήμαρχος όπως είναι ο Μπέος, ευάλωτος δήμαρχος, πήρε 55% και εσείς πήρατε 36-37. Τι δεν κάνατε καλά? Αυτοκριτική μας, και αυτό που λέω σαν αρνητικό μας, και πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική μας, είναι ότι εμείς δεν ήμασταν ικανοί να περάσουμε το πρόγραμμά μας και να το γνωστοποιήσουμε σε όλο τον κόσμο και να νιώσει ο κόσμος ότι υπάρχει και η άλλη. Κύριε Βαξεβανόπουλε, λέγατε τι κακός που ήταν ο Μπέος, αλλά δεν είπατε τι θέλετε να κάνετε στον κυκλοφοριακό ποτέ.
Κύριε Θεοδόρου, άμα ανοίξετε το πρόγραμμα που υπάρχει. Αφήστε το πρόγραμμα που υπάρχει. Μα το πρόγραμμα είναι το δεν το διαβάζει. Ούτε εγώ δεν το έχω διαβάσει. Εσείς το έχετε διαβάσει. Εγώ δεν το έχω διαβάσει το πρόγραμμα σας, σας το λέω. Δεν το έχω διαβάσει. Μου έχετε φέρει εδώ όλοι οι υποψήφοι 50 φυλάδια. Άμα ήταν να καθίσω εγώ να κοιτάω τα φυλάδια των υποψηφίων, δεν θα έκανα άλλη δουλειά 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, δεν το περπατήσατε το πρόγραμμα. Η δήλωση του κ. Παπαπέτρου δύο μέρες πριν γίνουν οι εκλογές ήταν ότι έχει πρόβλημα εκλογιμότητας ο Μπέος. Δεν ήταν ο κ. Παπαπέτρου να πει ότι εγώ θα βάλω, παράδειγμα λέω τώρα, κορίνες στη Δημητριάδος ή θα κόψω την κυκλοφορία στη Δημητριάδος. Δεν το είπατε αυτό. Ότι δεν τώρα λέτε το πρόγραμμά μας δεν έγινε. Τι να γίνει. Ότι δεν μπήκε στην ατζέντα αυτό, κύριε Θεοδόρου, είναι λάθος. Ότι δεν βάλαμε τα προβλήματα και δεν τα προωθήσαμε στην ατζέντα να τα μάθει ο απλός άνθρωπος, ο απλός πολίτης, αυτό σημαίνει ότι δεν το μπορέσαμε. Εγώ πάντως σας βλέπω πολύ ικανοποιημένους έτσι στον συνδυασμό σας. Μόνο εσάς βλέπω στεναχωρεμένο. Όλοι οι άλλοι μες στη χαρά είναι. Δεν ξέρω γιατί. Ποιος είναι μες στη χαρά, κύριε Θεοδόρου? Η πρώτη δήλωση που έκανε ο κύριος Παπαπέτρου και σήμερα το πρωί μίλησα μαζί του, μεγάλη πολιτική επιτυχία μου είπε. Με όλη αυτή την κατάσταση, με όλα η πρώτη δήλωση που έκανε ο συνδυασμός σας και ο επικεφαλής σας, ο κύριος Παπαπέτρου, ήταν ότι είμαστε ευτυχισμένοι διότι έχουμε αυτό το ποσοστό που πήραμε και θα πάμε δυναμικά. Ότι ξεκίνησε η πρωτοβουλία μας. Δεν ήταν ή τα χάσαμε τις εκλογές. Μετά από αυτόν τον πόλεμο που δεχτήκαμε, την φήμωση από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να αναφέρομαι στον Άστρα, και αυτό το ποσοστό που καταφέραμε ήταν μία νίκη. Για μας. Ήταν κάτι θετικό. Δεν πετύχαμε όμως, δεν κερδίσαμε τον πόλεμο, κερδίσαμε κάτι. Αλλά συνεχίζεται ο αγώνας. Για μένα προσωπικά δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την υγεία των συμπολιτών μου. Την υγεία σας, την υγεία μου, την υγεία της οικογένειάς μου και όλων μας. Γιατί είναι προβλήματα τα οποία ο Δήμος Βόλου δεν κατάφερε να λύσει. Αλλά προφανώς ο μέσος Βολιώτης και αυτοί οι 32.000 άνθρωποι που τον ψήφισαν θεωρούν ότι ο Δήμος τα έχει λύσει. Κατ' εμέ... Κύριε, το λέω εδώ και δύο μέρες, πέρα από τη θεωρία. Το 14 ο Πατσιαντάς, στο δεύτερο γύρο, ο Μαργαρίτης ο Πατσιαντάς, πιο αγαπητό πρόσωπο στην αριστερά στο Βόλο από τον Μαργαρίτη δεν υπάρχει, πήρε 30.000 ψήφους, 30.000 ψηφοδέλτια. Εσείς πήρατε 22.000 ψηφοδέλτια και ήσασταν όλοι εκεί. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εσείς, εξοκοινοβουλευτική αριστερά, αριστερά με τον Κουβέλη, αριστερά χωρίς τον Κουβέλη, όλοι εκεί ήσασταν. Και πήρατε 22.000 ψηφοδέλτια. Πήγατε χειρότερα από τον Πατσιαντά το 14. Εγώ δεν βλέπω να σχολιάζει κανένας σας αυτό. Το προσπερνάτε έτσι. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι. Εγώ την κάνω την ερώτηση. Η απάντηση σε εσάς επαφίεται. Να σας απαντήσω. Καταρχάς, έχουμε μείωση του πληθυσμού. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε μια τεράστια αποχή. Η αποχή έχει αυξηθεί. Ο ίδιος ο κύριος Μπέος από 37.000 ψήφους πήρε 32.000 ψήφους. Έχασε 5.000 ψήφους. Άρα αυτό είναι ένα μήνυμα του Βολιώτη προς τη Δημοτική Αρχή. Το μήνυμα όμως εμείς δεν το αξιοποιήσαμε, δεν ήρθαν αυτές οι ψήφοι σε εμάς που κάτι σημαίνει και κάτι πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν είπα ότι όλα τα κάναμε καλά. Σαφώς όμως θεωρώ ότι το επικοινωνιακό μας κομμάτι πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό που σας είπα σαν πρόγραμμα, από τη στιγμή που δεν το έχετε διαβάσει εσείς... Είστε ο τρίτος συνδυασμός που το λέει αυτό, κάτι δεν κάναμε το καλά. Λάθος μας. Το είπε ο Πατσιαντάς, το είπε ο Ιάσον Αποστολάκης, τώρα το λέει και ο Βαξεβανόπουλος. Α, πάμε και σε τέταρτο, τι λέτε? Τι εννοείτε, τι είπαμε? Είστε ο τρίτος συνδυασμός που λέει κάτι δεν κάναμε καλά, κέρδισε ο Μπέος. Κερδίζει τρίτης εκλογές σειρά αυτός ο άνθρωπος. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Παπαπέτρος και η Συμμαχία για τον Βόλο είχε να αντιπαλεύσει τρία πολιτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας που έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο τον κόσμο και αυτό φάνηκε στα αποτελέσματα. Η ψήφη αυτή που λέτε είναι η ψήφη που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία αν προσέξετε και τις ψήφους των Σπαρτιατών και όλων αυτών των ακροδεξιών μορφωμάτων. Είναι απλά μαθηματικά. Κύριε Βαξεβανόπουλε, το 20% του ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει Μπέο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει αυτό? Το 20% του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται έχει... Και μάλιστα και ο κύριος Παπαπέτρος σήμερα το πρωί που μιλούσα μαζί του, ο ίδιος είπε ότι δεν θυμάμαι τώρα το ποσοστό, αν είπε 20-30%, ένα 20-30% του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν Μπέο. Ποιοι Σπαρτιάτες? Να σας πω κάτι. Θεωρείται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κολλημένοι στην πατριαρχία, έχουν διάφορα ομοφοβικά χαρακτηριστικά. Στους ψηφοφόρους, δεν σας λέω στα... Μετά τον Κασελάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ, ομοφοβία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό. Στη βολιώτικη κοινωνία, κύριε Θεοδόρου, υπάρχει ή όχι? Είναι συντηρητική η βολιώτικη κοινωνία ή όχι? Εγώ θεωρώ πως ναι. Τώρα. Ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ομοφοβικών, οι οποίοι χειροκρότησαν τον κύριο Μπέ όταν έβγαλε αυτό το... τα άθλια πράγματα που με προσβάλλουν σαν πολίτη, σαν άνθρωπο. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε φτάσει το 2023 και υπάρχει άνθρωπος Homo sapiens, ο κύριος Μπέος, ο οποίος φοβάται ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι. Είναι κάτι φυσιολογικό κάποιος, ένα 10-11% άνθρωποι να είναι ομοφιλόφιλοι, να έχουν ελευθερία στο τι θα επιλέξουν στο κρεβάτι τους. Και υπάρχει άνθρωπος που είναι μέλος του αστικού πολιτισμού. Έχουμε περάσει από διαφωτισμό, από γαλλική επανάσταση, διεκδικήσαμε τα δικαιώματα των γυναικών και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δήμαρχος Βόλου και να βγάζει αυτά τα απίστευτα κελεύσματα μισούς. Απίστευτο είναι. Καταρχάς, τα σχόλια που κάνει κατά των γυναικών. Υπήρχαν γυναίκες στο ψηφοδέλτιό του. Θα ήθελα παρακαλώ να ακούσω την άποψή τους. Πέρα από τις διάφορες οικονομικές σχέσεις που έχει με αυτές τις κυρίες. Τον ψήφισαν όμως και οι γυναίκες. Πραγματικά εγώ απορώ, φαίνεται ότι τους αρέσει. Δεν απορώ, κυρίως λυπάμαι. Γιατί μπορώ να το εξηγήσω με κάποιους. Είναι δικαίωμά τους όμως να τους αρέσει. Εννοείται ότι είναι δικαίωμά τους. Αλλά είναι δικαίωμά μου και εμένα να το κρίνω και να λυπάμαι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Αν με βοηθήσει και ο κύριος Χειμονίδης, θα ήταν πάρα πολύ καλά. Πάμε στους εμπόρους. Πάμε και στους εμπόρους, οι οποίοι περιμένουν και οι έμποροι βέβαια μια στήριξη από την πλευρά της πολιτείας και βέβαια κυρίως αποζημιώσεις για τις καταστροφές.